τον Κώστα Παπασωτηρίου, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο Βορείου Τομέα Αττικής. Καλησπέρα σε όλους. Έχω καιρό να την κάνω αυτή τη δουλειά. Με συμπαθάτε, Πάνε κοντά 50 χρόνια από τότε που πρωταταμώσαμε στον αγώνα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, που μαθητής τότε τάχθηκα με την πλευρά του εργαζόμενου λαού μας, των εκμεταλλευόμενων ενάντια στους εκμεταλλευτές. Ήταν τότε που πρωτοσυνάντησα και κάποιους από τους παρόντες, ποιους δεν λέω για να μην θίξουμε προσωπικά δεδομένα, στην πάλη για το δίκαιο και τη λευτεριά. Μαζί με εκατοντάδες στην αρχή, χιλιάδες αργότερα, προσθέσαμε ωραίες σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας του κομμουνιστικού μας κινήματος. Δεν υπάρχει το παραμικρό που να με κάνει να μετανιώνω για αυτή την περίοδο της ζωής μου τα καλύτερα μου χρόνια. Είμαι περήφανος για αυτά που παλέψαμε, για αυτά που χτίσαμε. Δεν είμαι βέβαια το ίδιο περήφανος για αυτά που ακολούθησαν. Σας πίκρανα και με πικράνατε. Πικραμένοι σκορπίσαμε, γεμίσαμε αβεβαιότητες. Πολλοί από εμάς αφήσαμε το κοινό μας χαράκωμα και ανοίξαμε ατομικά ή και ομαδικά ορίγματα. Μπήκαμε μέσα ο καθένας με τα όνειρα και τους αφιάλτες του. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ή ακόμα και συμμερίζομαι πολλές από τις αβεβαιότητες και τις αναζητήσεις των παλιών μου συντρόφων. Βέβαια, δεν μπορώ να κατανοήσω αυτούς που μετανιωμένοι αντέλαβαν με το αζημίωτο εργολαβίες, εκτέλεσης έργων εξοραϊσμού, του εκμεταλλευτικού καθεστώτος και της Pax Americana, που μετά την κατάρρευση του σοσιαλισμού έπαυσαν να θεωρούν ρεαλιστικό το στόχο της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτούς που συνδιαλεγόμενοι, πολύ δε περισσότερο συναλλασσόμενοι με το καθεστώς, χάνουν ακόμα και την αξιοπρέπειά τους. Δεν μπορώ όμως να βγάλω από την καρδιά μου και αυτούς που με ανιδιοτέλεια συνέχισαν να πορεύονται, που άντεξαν, που τιμούν την ιστορία μας και αμετανόητοι ο καθένας με τον τρόπο του παραμένουν σταθερά στην αποδό όχθη, την όχθη του εργαζόμενου λαού μας, που δεν αναμορφώθηκαν στο καθημερινό αναμορφωτήριο και εξακολουθούν να οραματίζονται και άλλοι να παλεύουν για το τελικό θρίαμβο των ιδεών μας. Πέρασαν όμως πολλά χρόνια από τότε, 30 συναπτά. Και όπως λέει ο στίχος, ο χρόνος ο αλήτης αγάπες και ανθρώπους σκορπάει. Πιστεύω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα οι αμετανόητοι να ξεπεράσουμε τα χρόνια της πίκρας και της απογοήτευσης, τα αδιέξοδα, να πορευθούμε ξανά μαζί, να προσθέσουμε νέες ωραίες σελίδες στην ιστορία μας, συστρατευόμενοι με τη νέα ελπιδοφόρα γενιά των κομμουνιστών για το δίκαιο του εργαζόμενου λαού μας. Γι' αυτό είμαι εδώ, παρόν στο ενωτικό κάλεσμα του ΚΚΕ. Το ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνει. Θα προσπαθήσω να τα αποκριθώ με ισχυρή την ελπίδα ότι όλοι μαζί θα προχωρήσουμε, αμετανόητοι μεν, διδασκόμενοι δε. Πιστεύω ακράδαντα ότι τη φορά αυτή οι εργαζόμενοι θα συνταχτούν με την πραγματική αριστερά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.